Το Star Βορείου Ελλάδος βρίσκεται παντού, σε όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βρισκόμαστε στα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας. Σε λίγο περιμένουμε την άφιξη των δύο Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας. Την περιοχή ευθύνης του Δέλτα Σώματος Στρατού στον Εύρο επισκέφτηκαν σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησαν επισκέψεις σε στρατιωτικά φυλάκια της περιοχής, τη συνοριακή γέφυρα Κήπων, το συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας στην Ορεστιάδα και την έδρα της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Ο Εύρος είναι σε ετοιμότητα, καθώς τα μηνύματα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση μετά την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία του Αφγανιστάν δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Συγκλίνουσες πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενη έκρηξη μεταναστευτικών ροών μέσω της Τουρκίας, η οποία εκτιμάται ότι θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει τη νέα κρίση στην περιοχή και να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη από την Ευρώπη. Στο πλαίσιο εγρήγορσης αλλά και αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης εντάσσονται και οι σημερινές επισκέψεις των Υπουργών.